Μια σημαντική μέρα για τον τουρισμό της Κεφαλονιάς είναι η σημερινή και οι πρωταγωνιστές αυτής της ημέρας είναι η Ένωση Ξενοδόχων που έχει τη μεγάλη πρωτοβουλία να οργανωθεί αυτή η εκδήλωση. Το Λύκειο Ελληνίδων, η κυρία Μοσχονά και όλο το Λύκειο, το οποίο πρόθυμα ανταποκρίνεται σε κάθε δράση που έχει να κάνει με την ανάπτυξη του πολιτισμού μας, γιατί η υποδοχή, η εγκάρδια και φαρμήθηκε υποδοχή είναι πράξη πολιτισμού. Και φυσικά η Δημοτική Αρχή, ο κύριος Παρίς, που είχε την πρωτοβουλία να ξεκινήσει συνεργασία με την EasyJet. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ όλους σας, κυρίως σας τους δημοσιογράφους που βγάζετε το ωραίο πρόσωπο της Κεφαλονιάς προς τα έξω, που τιμήσατε με την παρουσία σας αυτή την εκδήλωση. Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ όμορφο. Ξέρετε, στις ευρωπαϊκές πόλεις δεν υπάρχουν τέτοιου είδους υποδοχές. Και είναι ωραίο να κρατάμε το μεσογειακό τρόπο επικοινωνίας, γιατί αυτό ζητούν οι ξένοι μας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και την κυρία Μοσχονά και τον κύριο Τιμοθεάτο και όλοι μαζί συνθέτουμε αυτό το πλάνο της φιλοξενίας. Να παρακαλέσουμε την κυρία Μοσχονά να μιλήσει και μετά και στο θέατρο. Εκ μέρους του Λυκείου των Ελληνίδων και των μελών όλων του Διοικητικού Συμβουλίου, θέλω να δηλώσω ότι πάντοτε ανταποκρινόμαστε σε προσκλήσεις όπως η σημερινή και επιχειρούμε στα πλαίσια της παράδοσης, συγκεκριμένα σήμερα της παραδοσιακής ελληνικής φιλοξενίας, να κάνουμε κάθε φορά το καλύτερο για τον τόπο μας. Μετά την πρόσκληση του κυρίου Τιμοθεάτου, εμείς ετοιμάσαμε μία υποδοχή παραδοσιακού χαρακτήρα. Οι χορεύτριες οι οποίες συμμετείχαν εφορούσαν την παραδοσιακή αγροτική και κεφαλονίτικη φορεσιά και το κέρασμα έχει να κάνει με την ελληνικότατη υποδοχή σε τέτοιες περιπτώσεις, γνωστή και από το τραγούδι, βασισμένο μάλλον στο τραγούδι που καλώς ορίσαμε. Καλώς ορίσαμε λοιπόν τους φίλους μας, κερνώντας κρασί ρογόλα, σε μια προσπάθεια να διαφημίσουμε και τα παραδοσιακά μας προϊόντα, τυρί του τόπου μας και κουλούρα παραδοσιακή. Επίσης την όμορφη μάντολα και όλα αυτά πλαισιώθηκαν και από ένα έντυπο υλικό το οποίο μοιράστηκε από τους υπεύθυνους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να συμβάλλουμε σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη του τόπου μας. Είμαστε αισιόδοξοι και αυτή τη δύσκολη ώρα ότι όλα θα πάνε καλά, ότι οι τουρίστες θα έρθουν σε αυτό το πανέμορφο νησί που, όπως λέει εκεί στο μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη, ο συγγραφέας του, πήγε και κρεμάστηκε στο φίδι ενός κρεμού. Μπορεί να είμαστε στο φίδι ενός κρεμού, μπορεί να κουνιόμαστε κάπου-κάπου, αλλά η Κεφαλονιά είναι πανέμορφη, με τα 265 χωριά της, με τις αμμουδιές της, με τους φιλόξενους κατοίκους, υποδέχεται και φέτος τους επισκέπτες, οι οποίοι ήρθαν και θα έρθουν φυσικά από όλα τα μέρη του κόσμου. Εκτιμούμε ότι η Κεφαλονιά είναι και παραμένει ένας εξαιρετικός προορισμός χάρη στην ομορφιά του τόπου, αλλά θα έλεγα και το ιδιαίτερο των κατοίκων και την πολύ θερμή φιλοξενία. Ευχόμαστε σε όλους τους παράγοντες καλή επιτυχία και όλα να πάνε καλά και αυτή την τουριστική περίοδο που ξεκινάμε. Σήμερα ήταν η πρώτη άφεξη αεροπλάνου από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το Λονδίνο, τον Gatwick. Η Ένωση Ξενοδόχων θέλησε να οργανώσει αυτό το καλωσόρισμα. Φυσικά χωρίς τη βοήθεια του Λυκείου Ελληνίδων αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Θέλω να είμαστε αισιόδοξοι για τη φετινή χρονιά. Θεωρώ ότι στο τέλος θα μετρήσουμε ακόμα ένα ρεκόρ αφήξεων για τη φετινή σεζόν. Και αυτό που διαπιστώσαμε ήταν η έκπληξη των τουριστών που ήρθαν σήμερα με αυτό το ζεστό καλωσόρισμα που υπήρχε και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε, ότι δεν πρέπει να λείπει το χαμόγελο από κανένα πρόσωπο κεφαλονίτη που ασχολείται με τον τουρισμό. Ευχαριστώ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σε όλους τους εκπροσώπους, γιατί εκτιμούμε ότι με ευαισθησία, με πλεόνας ευαισθησίας, προβάλλουν ό,τι καλό γίνεται σε αυτό το τόπο. Να είστε καλά όλοι. Επίσης να συμπληρώσω ότι οι δύο μεγάλες κυρίες του τουρισμού, η κυρία Χαρίτα από το χώρο των ξενοδοχείων και η κυρία Κουρουμπαρίτση από το χώρο της εστίασης, η γνωστή ταβέρνα της Βάσος στο Φυσκάρδο, ήταν εδώ οι ίδιες να συμβάλλουν σε αυτή τη φιλοξενία.
διότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και οι κατεξοχήν επαγγελματίες της υποδοχής και με το δικό τους, τη δική τους γνώση, τη δική τους εμπειρία να ομορφύνουν και να κάνουν πιο ουσιαστική αυτή την εκδήλωση. Τέλος, ήθελα να σας καλέσω για μεθαύριο το πρωί 9 η ώρα στο Δημαρχείο, όπου έχουμε σύσκεψη με τον Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς EasyJet, θα είναι και ο κ. Τιμοθεάτος εκεί, στα πλαίσια που κάνουμε ως Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με όλους τους φορείς και τον κ. Γεροντάκη φυσικά, για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του δικτύου που είναι πολύ σημαντικό για τον τουρισμό του νησιού μας. Θα γίνουν άλλες δύο μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις. Πολύ σύντομα θα είναι της Ryanair, που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο κ. Γαλιατσάντσος, ο σημερινός αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, και είναι και η Ryanair αυτή που έχει συμβάλει μαζί με την EasyJet στο να δυναμώσει ο τουρισμός στην Κεφαλονιά, και επίσης με την αύξηση του πρώτου κρουαζιεροπλοίου που θα ειδοποιηθείτε να συμμετάσχετε και εσείς σε αυτή την εκδήλωση υποδοχής, όπου φυσικά το Λίκιο Λίδων πάλι θα πρωταγωνιστεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.